Έχουμε ανακάμψει ως προς τη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων. Έχουμε την καλύτερη εικόνα της τελευταίας περίοδου, σε σύνολο 38 θέσεων που αφορούν την περιοχή της Σπάρτης, του Γηθίου, της Αρεόπολης και του Βλαχιώτη. Έχουμε καλυμμένες τις 25 και αυτός ο αριθμός είναι από τους καλύτερους που έχουμε την τελευταία περίοδο. Μάλιστα. Νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός των κέντρων, έτσι, της Σπάρτης και του Γηθίου και τα υπόλοιπα. Όλοι γνωρίζουμε από μικρά παιδιά που έχουμε μεγαλώσει σε χωριά πόσο σημαντικό πράγμα είναι το χωριό να έχει ή να το επισκέπτεται αγροτικός γιατρός. Παλαιότερα τα πράγματα ήταν καλύτερα με τον πληθυσμό στα χωριά μας που ήταν ο μέσος όρος ηλικίας πολύ κατώτερος από τον σημερινό. Σήμερα γνωρίζουμε την κατάσταση στα χωριά. Πολλά χωριά είναι απομονωμένα, είναι δυσπρόσιτα και εκεί οι ηλικιωμένοι, οι περίληκες κάτοικοι ή κάποιο άλλο άτομο που έχει ανάγκη ιατρικής βοήθειας και δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ημέρα και η ώρα που θα φτάσει εκεί ο νέος γιατρός, ο νέος επιστήμονας και θα κάνει τη συνταγογράφηση, θα προβεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις στο επίπεδο που μπορεί, αλλά και ψυχολογικά αν θέλει, είναι πολύ σημαντικό ο παππούς και η γιαγιά να βλέπει το νέο το παιδί και να το επισκέπτεται στον τόπο της κατοικίας του. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στα προβλήματα που έχουν προκύψει. Παθολογική, χειρουργική, παιδιατρική, κλινική, μόνο δύο ιατροί και γενικότερα υπάρχουν αποχωρήσεις ιατρών, συνταξιοδοτήσεις. Τι γίνεται με όλα αυτά? Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εξής φαινόμενο. Πρώτον, η κατάσταση, οφείλουμε να πούμε, η κατάσταση έχει επισημανθεί με έγγραφα από το Γραφείο του Προσωπικού και από εμένα προς όλες τις υπηρεσίες, τις υπερκείμενες, για την βαθμιαία και σε λίγο ραγδαία κατάρρευση, θα έλεγα, της παθολογικής κλινικής. Μάλιστα. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο η παθολογική, είναι και οι άλλες κλινικές, όπως σωστά είπατε, και αυτό έχει να κάνει με τον πάγωμα των προσλήψεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ από το 2011. Το 2011 είχαμε 4 πρακτικά επιλογής ιατρών στείλει στο Υπουργείο για να διοριστούν και αυτά είναι παγωμένα μαζί με άλλα 650-70, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ελλάδα και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη ιατρών στο ΕΣΥ. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην καλύπτονται όχι μόνο τα κενά που δημιουργούνται από τις συνταξιοδοτήσεις, ούτε καν τα κενά που δημιουργούνται από ευνίδιους θανάτους ιατρών. Και τέτοια περιστατικά έχουμε δύο, το πρώτο από το 2010, που ο νόμος προβλέπει ότι η θέση του ιατρού, αυτού που χάνει ξαφνικά τη ζωή του ενώ υπηρετεί στο ΕΣΥ, πληρούνται αυτοδίκαια. Λοιπόν, ούτε αυτό δεν έχει γίνει και έτσι είμαστε στο θλιβερό φαινόμενο να συρρυκνώνεται το ιατρικό προσωπικό και σήμερα το νοσοκομείο λειτουργεί χάρη της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί. Οι απαντήσεις της υγειονομικής περιφέρειας ή του Υπουργού, γιατί εντάξει, καλές και τηλεοράσεις, καλά και τα ραδιόφωνα που βγαίνει ο Υπουργός, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια. Μιλάμε για επικίνδυνη κατάσταση πλέον. Δεν είναι ότι απλά οδεύουμε προς ιδιωτικοποίηση της υγείας. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Βασιλάκο. Η ιδιωτικοποίηση της υγείας όταν έρθει θα τη δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ γνωρίζω ότι ακόμη είμαι βέβαια ως αποχωρών διοικητής. Είμαι υπεύθυνος για το νοσοκομείο μέχρι την τελευταία στιγμή που θα παυθεί η θητεία μου με το ανάλογο ΦΕΚ. Έχω βαθιά αγωνία, έχω εφιάλτες τη νύχτα για το τι γίνεται στο νοσοκομείο με αυτή την κατάσταση. Δεν είναι στο χέρι το δικό μου. Υπάρχει μια ατέλειωτη σειρά εγγράφων προς κάθε υπερκείμενη αρχή ανά δεκαήμερο που επισημαίνω και καταγράφω την καινούργια κατάσταση κάθε φορά που δημιουργούνταν επιταχύρω, διότι είναι προοδευτική αλλά αυξανόμενη η επιδείνωση των θέσεων των υπηρετούντων ιατρών στο νοσοκομείο Σπάρτης. Δεν είχαμε καμία εξέλιξη. Βέβαια πήγα στην Αθήνα προσωπικά και κατάφερα να προκηρυχθεί μια θέση επικουρικού ιατρού παθολογίας για το νοσοκομείο Σπάρτης, η οποία όμως θα πρέπει να βρεθεί ένας γιατρός να την δηλώσει. Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί ένας ιατρός παθολόγος να δηλώσει τη μοναδική θέση που με κόπο την βγάλαμε στον αέρα, τότε
μάταια η όλη η προσπάθειά μας. Η παθολογική πάντως να ξέρετε ότι είναι αυτή που στα πηγαδάκια τέλος πάντων αποτελεί και το κύριο θέμα συζήτησης, γιατί ήταν το καμάρι του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης. Έτσι. Η παθολογική, κύριε Βασιλάκο, δεν είναι θέμα ότι συζητιέται στα, απλά συζητιέται. Ναι, ναι. Είναι το βαρύ πυροβολικό του νοσοκομείου. Όλες οι ειδικότητες είναι όχι μόνο χρήσιμες αλλά πολύτιμες. Δεν υποβαθμίζουμε καμία ειδικότητα. Ναι, απλά η παθολογική συγκέντρωνε τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Στην παθολογική έχουμε όλους τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα τους συμπατριώτες μας και τους έχουμε στην παθολογική κάθε μέρα και κάθε νύχτα. Δεν μπορούσε το προσωπικό και τον προηγούμενο καιρό να ανταποκριθεί πλήρως και είχαμε κάθε τόσο και κάποιο πρόβλημα και μάλιστα συνεχώς παρακαλούσα τους ιατρούς και τους νοσηλευτές να βοηθήσουν, να βοηθήσουν, να βοηθήσουν. Αυτό όμως μας τελείωσε τώρα. Μέλημα βέβαια της νέας διοίκησης θα πρέπει να είναι το, η στελέχωση της παθολογικής με ιατρικό προσωπικό. Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση στο μέλλον η οποία δεν υπάρχει τώρα. Γιατί ένας παθολόγος, ειδικευμένος ιατρός με τους μισθούς του σημερινούς, από αν δεν είναι Σπαρτιάτης να έχει σπίτι μέσα στη Σπάρτη να μένει με τους γονείς του ή μόνος του σε δικό του οίκημα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα της ζωής στα σημερινά με τις αποδοχές πλέον που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα αυτό κοινωνικό, είναι ένα θέμα που άπτεται του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας και πρέπει όλοι να προβληματιστούμε ότι κέρυες και σοβαρές ειδικότητες στο δημόσιο τομέα δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν άλλο οικονομικά, διότι διακυβεύεται η ζωή των πολιτών, διακυβεύεται η ασφάλεια της πατρίδας, η εθνική, η ιδιωτική και η δημόσια εν γέννη ζωή. Σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2014, την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε στον Φλάι ο κύριος Αποστολάκος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Μολάων. Μας είπε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα για το 2014. Εσείς ποια εικόνα έχετε? Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πράγματι, εάν οι νοσηλευτικές μονάδες Σπάρτης και Μολάων συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες λειτουργίες και την ίδια απόδοση που έχουν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να γίνουν περικοπές, θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών, θα πρέπει να μειωθούν τα εργαστήρια, θα πρέπει να μειωθούν δραστικά τα υλικά ή να περάσουμε σε πιο φθηνά υλικά, εννοώ υγειονομικό υλικό, χειρουργικά είδη, διότι ο προϋπολογισμός που έχει επιβληθεί πλέον για, όχι μόνο για τα νοσοκομεία της Λακωνίας, για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, δεν είναι ικανός να πάει τα νοσοκομεία μέχρι το φθινόπωρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μας διαβεβαιώνει κάθε τόσο, όπως είπατε και εσείς, από τις δημόσιες δηλώσεις ότι όλα έχουν προβλεφθεί, ναι, θα αλλάξουν πράγματα. Τώρα για περιστολή δαπανών προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει άλλη, διότι τότε θα γίνει μόνο με την ακύρωση κάποιων λειτουργιών. Ναι, ναι. Αν ακυρώσεις λειτουργίες, εντάξει, σε φτάνουν τα χρήματα. Μάλιστα. Θα φτάσουμε στο τέλος να μιλάμε για ένα νοσοκομείο σε κάθε περιφέρεια, πιστεύετε? Αυτό, αν το λέμε εμείς τώρα, ένα νοσοκομείο σε κάθε περιφέρεια, είναι μια εικασία και δεν πρέπει να, υποθετικά, δεν μπορούμε να μιλάμε. Αν η πολιτεία έχει έναν τέτοιο σχεδιασμό, πρέπει να βρει τον τρόπο να τα λειτουργήσει τα νοσοκομεία αναπεριφέρεια, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών. Να βρει έναν ταχύτατο τρόπο διακομιδής, να οργανωθεί σε άλλο επίπεδο και όχι να παραμένουμε στην οργάνωση του ΕΣΥ του 1984, γιατί εκεί παραμένουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το 2014 και το 2020 αύριο με το ΕΣΥ του 1984. Πρέπει να αλλάξει ριζικά η δομή του ΕΣΥ. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν μελετητές που μπορούν αυτά τα πράγματα να τα προγραμματίσουν στο προσεχές μέλλον, αλλά χρειάζεται και η πολιτική βούληση. Ναι. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν βλέπουμε και το αυτονόητο. Ένα εμπορικό κατάστημα, ας πούμε, αν δεν έχει εμπόρευμα, αν αρχίζει να χάνει πελάτες και δεν δουλεύει, δεν έχει να δώσει τίποτα, στο τέλος θα βάλει λουκέτο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τα νοσοκομεία σταδιακά σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως, δεν έχουν να προσφέρουν υπηρεσίες, τι θα γίνει στο τέλος? Ναι, προσωπικά, επειδή έχω βιώσει 44 μήνες αυτή την αγωνία, το να έχουμε ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, όλες οι μονάδες μας για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις ιατρικές και τις νοσηλευτικές και, και στα επίγοντα περιστατικά στον πληθυσμό μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την έλλειψη προσωπικού, με αυτή την οικονομική στενότητα πλέον που υπάρχει και με τη συρρήκνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων στην υγεία. Προσωπικά θεωρώ ότι η υγεία
και η παιδεία κατά κάποιο τρόπο και στη συνέχεια και η εθνική άμυνα θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί από αυτή την ισοπεδωτική πολιτική της, του περιορισμού των δαπανών. Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο να περιορίσουμε τις δαπάνες στην υγεία? Από ένα σημείο και κάτω, ωραία, δεν θα έχουμε υγεία. Και αν δεν έχουμε υγεία, δεν αξίζει να σκεφτόμαστε και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα άλλο. Ναι. Όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα σοβαρό. Mm-hmm. Σκέπτεται την αρρώστια του και μόνο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές τις συνθήκες και να λέμε ότι έχουμε δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία πλέον αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, διότι έχει μπει στο καθεστώς των περικοπών, των δραστικότατων περικοπών, των εισοδημάτων, των εργαζομένων στην υγεία, των προϋπολογισμών και της μη αναπλήρωσης των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. Mm-hmm. Εγώ έχω κρατήσει μία κουβέντα από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον για την προσωπική μου κρίση, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Όταν ο Υπουργός Υγείας βγαίνει και λέει ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες, από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε τίποτα άλλο. Ναι, όμως ξέρετε ποιο είναι τώρα η τραγική ειρωνία. Το λέει αυτό ο Υπουργός, αλλά έχουν κατά τόπους από ένα διοικητή, όπως έχω την τιμή εγώ να είμαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση, mm-hmm. και να είναι υπεύθυνος, ναι, για την ανεπάρκεια του συστήματος. Εντάξει, νομίζω δεν ότι μπορώ πλέον... εγώ να έχω κοινωνική λογοδοσία. Δεν μπορώ να πω στον συμπατριώτη έξω ότι δεν έχω ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή να του πάω τον πατέρα που θα πάρει εξιτήριο στην Αρεόπολη, γιατί έχω ένα και μοναδικό ασθενοφόρο και το έχω stand-by για επίγονη και οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Είναι λογικό να μην έχεις την απέτηση όχι μόνο από το διοικητή της Σπάρτης, από το διοικητή όλης της Ελλάδας, όλων των νοσοκομείων της Ελλάδας, να είναι, να διοικεί ένα νοσοκομείο το οποίο γνωρίζει τέτοιες περικοπές στις δαπάνες του. Δεν δηλαδή, είναι όμως, κύριε Βασιλάκο, αυτό κατανοητό από όλους τους συμπολίτες μας. Και εμείς εδώ δεχόμαστε φοβερές πιέσεις από συνανθρώπους μας της διπλανής πόρτας. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε εντολή, διαταγή και να γίνουν τα πάντα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σας το πω, βρέθηκα στο Μολάος πριν από καιρό, μέσα στην παθολογική των Μολάων, και ένας συμπολίτης που με γνώριζε, όταν με δούνε αμέσως ξέρουν ποιος είμαι, και ήρθε και μου έκανε μια φραστική επίθεση για την ανεπάρκεια τέλος πάντων των νοσοκομείων. Mm-hmm. Και η γιαγιά, η οποία ήταν κοντά στα 100, ανασηκώνεται, ήταν η μητέρα του από το κρεβάτι, και του λέει, παιδί μου, έπεσε έξω το κράτος, τι φωνάζει. Μάλιστα. Έπεσε, έμεινα άγαλμα. Κατάλαβα. Έπεσε έξω το κράτος, του λέει, τι φωνάζει, προς το γιο της. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε με το προσωπικό, το οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους τεχνικούς, τους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, κάθε συνεργαζόμενο με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου Σπάρτης και του νοσοκομείου Λακωνίας και των υφιστάμενων δομών του, και δεν θα παρατηθούμε από αυτή την προσπάθεια, η οποία όμως μοιραία κάθε μέρα γίνεται και δυσκολότερη. Mm-hmm. Θέλω κλείνοντας ένα σχόλιο για τη νέα διοικήτρια και έναν σύντομο απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας σας. Για τη νέα διοικήτρια την ξέρουμε μόνο από το Facebook, mm-hmm. και από το περιεχόμενο του βιογραφικού του στο Facebook. Mm-hmm. Είναι μια νέα κοπέλα η οποία καλείται να αναλάβει ένα πολύ βαρύ πόστο και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς. Εγώ της εύχομαι από την καρδιά μου, σαν πρώην διοικητή, σαν διοικητής ή πρώην σε λίγο αν αναλάβει, και σαν Λάκωνας, καλή επιτυχία και μακάρι να μπορέσει να κρατήσει αυτή την κατάσταση και βέβαια να τη βελτιώσει. Mm-hmm. Είναι η ευχή από την ψυχή μου και με κάθε ειλικρίνεια. Το έργο της είναι βέβαια πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και ένα σύντομο απολογισμό της δικής σας θητείας. Τι θα πάρετε μαζί σας αποχωρώντας από το Γενικό Νοσοκομείο? Μαζί μου παίρνω τα πνευματικά και αφήνω τα υλικά. Mm-hmm. Τα πνευματικά που παίρνω είναι το χαμόγελο του ασθενούς που ανασηκώνονταν από το κρεβάτι για να με χαιρετήσει και να μου σφίξει το χέρι. Είναι τα τελευταία λόγια κάποιων ανθρώπων στη ζωή τους που τα αντάλλαξαν μαζί μου και έπαιρναν ελπίδα και κουράγιο ότι θα περάσει το πρόβλημά τους. Είναι η αγάπη και η συνεργασία όλων των εργαζομένων, μα όλων, σε όλες τις ειδικότητες, σε αυτό το πολυσύνθετο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι η κοινωνική λογοδοσία που έχω ανά πάσα ώρα και στιγμή στους 44 συνολικά μήνες που υπηρετώ εδώ,
και τα υλικά που αφήνω εν συνοπτικά είναι η ένταξη της 19κλινης στο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ πάλι η ένταξη της βελτίωσης των κτηριακών υποδομών των κέντρων υγείας Νεάπολης, Γηθίου και Αραιόπολης, είναι τα 4 στενοφόρα που ήρθαν δαπάνης 80.000 ευρώ έκαστο ολοκένουργα, η ανανέωση του στόλου δηλαδή των ασθενοφόρων οχημάτων με προσωπικές επιστολές σε πρόσωπα και φορείς, είναι οι περίπου 100.000 ευρώ που κόστησε η ανανέωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν έρθει πάλι αυτά τα χρήματα από προσωπικές επιστολές σε πρόσωπα και φορείς, και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά τα χρόνια επαρκώς, η επάρκεια δηλαδή των υλικών, το νοσοκομείο δεν έμεινε πουθενά από υλικά τα οποία απαιτήθηκαν για τις ανάγκες των ασθενών. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά μάλλον δεν έχουν καταλάβει οι Τροϊκανοί, ότι η υγεία είναι αυτά που μόλις περιγράψατε και δεν είναι απλά νούμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε, συγγνώμη για το εγώ, κύριε Βασιλάκο, θα ήθελα να έχω κάνει περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Απλά έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, δεν μπόρεσα να κάνω περισσότερα. Αυτά που μπόρεσα, αυτά ήταν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι επιτυχία στο υπόλοιπο έργο σας. Για την υγεία και για τη συμβολή σας στην ενημέρωση του λακωνικού κοινού, πάντα με αξιοπιστία και με υψηλό επίπεδο ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και για εσάς και για το σταθμό το Fly. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.